σε σένα ταξιδεύω. Δεν μπορώ και εγώ να μην ξεκινήσω από το Κόκκινο Ποτάμι και από τον κύριο Χριστοδούλου. Πες μου λίγο για αυτή την προσωπικότητα. Ένας ρόλος πολύ δύσκολος για μένα, αλλά από την άλλη ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Μανούσο Μανουσάκη, που είναι και η τρίτη μου συνεργασία μαζί του. Οπότε μπορώ να πω ότι είμαι και τρεις ευτυχισμένος. Έχω κάνει πολλούς κακούς ρόλους, αρκετούς. Θεωρώ ότι είναι το άκρο ναότων της κακίας. Πόσο δύσκολο ήταν για σένα να προσεγγίσεις έναν τέτοιο είδους ρόλο? Δεν δυσκολεύτηκα. Θα σου πω γιατί. Γιατί θεώρησα ότι πρέπει να τον δικαιολογήσω αυτόν τον άνθρωπο. Πάντα οποιοδήποτε ρόλος κι αν είναι, καλός, κακός, μέτριος, πρέπει να τον δικαιολογήσω κάπως. Βρήκα λοιπόν κάποια πατήματα για να μπορέσω να συμφιλειωθώ μαζί του. Γιατί αν δεν κάνω παρέα μαζί με τον Χριστοδούλου, δεν μπορώ να συνυπάρξω. Να μην το ξεχάσω. Έχω δοκιμάσει τα μπισκότα σας. Και με έχουν ενθουσιάσει. Είναι καταπληκτικά. Κεφάλαιο Μανούσος Μανουσάκης. Είναι η τρίτη φορά, όπως μου είπες και πριν, που συνεργάζεστε. Είναι από μόνος του μια σχολή. Ο τρόπος με τον οποίο θα δουλέψει στο σετ είναι πολύ συγκεκριμένος. Ένα και ένα κάνουν δύο και δεν κάνει τίποτα διαφορετικό. Και θα πω και κάτι άλλο, το οποίο μέσα σε αυτό το χρόνο έτυχε, χωρίς να αναφέρω λεπτομέρειες. Είναι ένας άνθρωπος που με τη σοφία του και τον τρόπο με τον οποίο ξέρει να προσεγγίζει τους ηθοποιούς του, είναι από τους λίγους ανθρώπους οι οποίοι λένε συγγνώμη. Και αυτό τον κάνει ακόμα μεγαλύτερο στα δικά μου τα μάτια. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω και για τις άγριες μέλισσες που ήσουν και εκεί. Θεωρώ ότι ήταν μια επιτυχία. Έκανε 3 σεζόν. Είχα τη χαρά να βρίσκομαι μέσα από το ρόλο του Λιά. Αν θέλεις, για μένα ήταν και το καλησπέρα στην ελληνική τηλεόραση επί της ουσίας. Πώς ένας άνθρωπος τώρα, για να πάω και λίγο πίσω στο παρελθόν, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή? Ήταν επιλογή μου να έρθω στην Αθήνα μετά τις σπουδές μου, αφού τις είχα ολοκληρώσει στην Αγγλία. Θεώρησα το πιο σωστό να πάω να έρθω εδώ στην Αθήνα. Η δική σου αγκάλιασαν αμέσως αυτή την επιθυμία σου? Όχι. Όχι, όχι. Είχα φοβερή άρνηση. Ιδιαίτερα από τον πατέρα μου. Ήταν κάτι άγνωστο. Μιλάμε όμως και για κάποια χρόνια όπου υπήρχαν κάποια, αν θέλει, στερεότυπα, ότι χορός, θέατρο. Αλλά ήμουν απόλυτος. Και έτσι, ξέρεις, έγινε λίγο, okay, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Τι γίνεται τώρα με τις δύσκολες στιγμές αυτής της δουλειάς? Μία-δύο φορές το χρόνο, εκτός από λίγες περιπτώσεις, βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να είμαστε άνεργοι. Αν χρειαστεί να κάνω οποιαδήποτε δουλειά, που το έχω κάνει και δεν έχω κανένα πρόβλημα, να το ξανακάνω, για να, αν θέλεις, να προστατεύσω την τέχνη μου, θα το κάνω. One last shot, hold on.